Σας είχα υποσχεθεί ότι ένα από τα επόμενα βίντεο θα είναι μια πολύ εύκολη τεχνοτροπία τοίχου που θα μας δείξει ο Θοδωρής από το κανάλι Διάφορες Ασχολίες. Η τεχνοτροπία θα είναι στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε δείτε πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε ένα τοίχο με ζωγραφική, ένα 3D δέντρο που μπορούμε πολύ εύκολα να το κάνουμε και μόνοι μας αν μας αρέσει το σχέδιο. Αφού έχουμε ασταρώσει τα σημεία που έχουν στοκαριστεί και έχουμε βάψει το χρώμα της προτίμησής μας στον τοίχο, ξεκινάμε και σχεδιάζουμε το δέντρο. Πινελάκι πολύ λεπτό με πλαστικό χρώμα, το ίδιο που βάφουμε ένα τοίχο. Μπορείτε να πειραματιστείτε, γιατί το χρώμα που βάφουμε είναι πλαστικό. Αν δεν σας πετύχει κάτι, μπορείτε πολύ εύκολα να το επαναφέρετε στο αρχικό χρώμα, αρκεί να έχετε κρατήσει από αυτό και να το βελτιώσετε. Και όπως βλέπετε είναι ένα σχέδιο που δεν το έχει προσχεδιάσει πάνω στον τοίχο με κάποιο μολύβι. Του βγαίνει βήμα-βήμα. Στο κανάλι του Θοδωρή δεν είναι η κύρια σχολεία η ζωγραφική σε τοίχους ή οι τεχνοτροπίες. Κάνει και άλλα πράγματα και θα ξεκινήσει εντατικά από Σεπτέμβρη να μας δείχνει διάφορα βίντεο με επισκευές στο σπίτι και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Οπότε κάντε όλη εγγραφή, Διάφορες Ασχολίες είναι το κανάλι, για να μην χάσετε τα επόμενα πολύ χρήσιμα βίντεο. Το επόμενο στάδιο είναι να του δώσουμε βάθος με μια σπατουλίτσα και το χρώμα που έχει ήδη ο τοίχος. Αποκτά το σχέδιό μας και τρίτη διάσταση. Του δίνει βάθος. Και φαίνεται πιο φυσικό.
Και το καλύτερο σημείο απ' όλα, αφού έχουμε κόψει ένα χαρτονάκι σε σχήμα φύλων, όπως βλέπετε, ξεκινάμε και ψεκάζουμε με ένα σπρέι για να δημιουργήσουμε τα φύλλα. Τώρα και ακριβώς στην άκρη στο κλαδί να μην κάτσει, πολλοί θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουν. Μπορείτε να βάλετε μερικά φύλλα καφέ και μερικά ασημί. Κάντε εγγραφή και εδώ, αν βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο. Όπως σας είπα, βρήκα ένα χώρο μικρό, αλλά κάνει για αυτό που το θέλουμε. Τον διαμορφώνω τώρα και τις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμος. Θα σας δείξω και πώς τον έφτιαξα. Είχε φοβερό αντίλαλο και τον έφτιαξα και με τα ειδικά αφρόδη ηχομονωτικά, αλλά και με διάφορες πατέντες που βρήκα στο διαδίκτυο και δουλεύουν τελικά. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Το βλέπετε πως έγινε. Μεταμορφώθηκε ο χώρος. Και μην ξεχάσετε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι του Θοδωρή, διάφορες ασχολίες.